COVID-19. Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία. Οι συγκυρίες της τελευταίας χρονιάς έχουν αναγκάσει τον θεσμό της εκπαιδευτικής ηγεσίας να αναδιοργανωθεί παγκοσμίως λόγω της πανδημίας του COVID-19. Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της προαναφερθήσας κατάστασης, αλλά και η προσπάθεια για εντοπισμό πιθανών τρόπων μέσα από τους οποίους ο διευθυντής ενός σχολείου θα μπορούσε να εφαρμόσει τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής ηγεσίας ώστε να αποτρέψει τα προβλήματα που δημιουργούνται. Στην ποιοτική ερευνητική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο συμμετείχαν 88 εκπαιδευτικοί και διευθυντές. Μελετώντας τα αποτελέσματα, διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί σχετίζονται κυρίως με την αποξένωση, την περιθωριοποίηση, τη διαχείριση του χρόνου, την ενίσχυση της γραφειοκρατίας, τα προβλήματα στη χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των προγραμμάτων που σχετίζονται με την εξαποστάσεως διδασκαλία. Ως πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης προβάλλουν προώθηση εκ μέρους του διευθυντή της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος παρέχοντας στο διευθυντή έστω και περιστασιακά περισσότερες δικαιοδοσίες. Η έρευνα για την εκπαιδευτική ηγεσία έχει αναπτυχθεί αλματοδός τις τελευταίες δεκαετίες. Παλαιότερα είχε χρησιμοποιηθεί ο όρος management για να αποδώσει την έννοια του όρου διοίκηση. Όμως σήμερα έχει ένα περιοριστικό περιεχόμενο και συνδέεται με τη συμμόρφωση, την ομοιογένεια και τις τάσεις των μελών των οργανισμών, ενώ η έννοια της διοίκησης σχετίζεται με την πρόβλεψη, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο στον οργανισμό. Ο όρος αυτός έχει ευρύτερη σημασία από τον όρο administration. Ο όρος management συνδέεται κυρίως με τη συντήρηση της λειτουργικότητας των οργανισμών στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας τους, ενώ ο όρος administration αναφέρεται στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή εφαρμογή μιας πολιτικής. Και οι δύο λέξεις στα ελληνικά αποδίδονται με τον όρο διοίκηση, παρόλο που δεν σημαίνουν κάτι το ίδιο, προκαλώντας σε κάποιες περιπτώσεις συγχύσεις. Ας επιχειρήσουμε όμως την καλύτερη επεξήγηση των όρων. Το management είναι περισσότερο μία διαδικασία ολιστικής διοίκησης που συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των γονιών. Είναι δηλαδή μία συμφωνία που βασίζεται στις σχέσεις μεταξύ σχολείου και κοινωνίας. Ο όρος διευθυντής αναφέρεται σε ένα άτομο που ορίζεται από μία αρχή ως διοικητικός εκπρόσωπος, ώστε να προωθεί συγκεκριμένα συμφέροντα, οργανώνοντας και διοικώντας οργανισμούς, επιχειρήσεις ή εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο όρος ηγέτης όμως αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια βασικά γνωρίσματα τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας ηγέτης, όπως είναι τα ακόλουθα. Η δημιουργία και η μετάδοση ενός κοινού οράματος, η πρόθεση κατανεμημένης εργασίας, η δημιουργία συλλογικής κουλτούρας, η ανάπτυξη και η κατανόηση του προσωπικού, η δημιουργία παραγωγικών σχέσεων με τους γονείς και την κοινότητα, η ικανότητα χειρισμού σωστής επικοινωνιακής τακτικής. Επιπρόσθετα, η ηγεσία γενικότερα έχει σαν σκοπό την επιρροή σε πρόσωπα και ομάδες, ενώ διακρίνεται από αξίες και καινοτομίες. Ασχολείται με το όραμα, τα στρατηγικά θέματα, τον μετασχηματισμό, τα αποτελέσματα και τους ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή, η ηγεσία γενικά μπορεί να παροτρύνει τους ανθρώπους να δουλέψουν περισσότερο από ό,τι αναμένεται από τους ίδιους. Μοιάζει, θα μπορούσαμε να πούμε, με μία τέχνη της οποίας ηγέτης είναι ο δημιουργός, ο μεσολαβητής και ο ηθοποιός. Η ηγεσία είναι μία διαδικασία που οδηγεί στην επίτευξη των προσχεδιασμένων πραγμάτων, ενώ παράλληλα αναπτύσσει το όραμα του σχολείου και βασίζεται στις προσωπικές και επαγγελματικές αξίες του ηγέτη. Την ηγεσία όμως ασκεί ένας διοικητής ή ένας ηγέτης.
Ο ηγέτης, με λίγα λόγια, αποτελεί το σύμβολο του σχολείου τόσο για τους ανθρώπους όσο και για την ίδια την κοινωνία. Είναι το πρόσωπο που ελέγχει δραστηριότητες και καθορίζει επίπεδα για το σχολείο, ενώ σχετίζεται άμεσα με τις αλλαγές και την πρόθεση της γνώσης και των σωστών συμπεριφορών. Οι πιο πάνω όροι δεν έχουν αφήσει καθόλου ανεπηρέαστο το χώρο της εκπαίδευσης. Η διοίκηση όμως στο χώρο της εκπαίδευσης είναι κάπως ιδιόμορφη εξαιτίας των ακόλουθων λόγων. Το σχολείο είναι ένας διοικητικός θεσμός με έντονα γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά, αφού είναι μια αποκεντρωμένη υπηρεσία η οποία προσδιορίζεται από την σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός με έντονη παρουσία στην τοπική κοινωνία και την ευρύτερη κοινωνία από την οποία δέχεται πιέσεις. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη δημιουργία αποτελεσματικών σχολείων είναι η ηγετική συμπεριφορά των διευθυντών. Όσον αφορά συγκεκριμένα όμως το χώρο της εκπαίδευσης, ο διευθυντής έχει την ευθύνη του συντονισμού της σχολικής ζωής, της στήρησης των νόμων και των εγκυκλίων, των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του Συλλόγου των Διδασκόντων. Ο διευθυντής είναι το πρόσωπο που σχεδιάζει και φέρνει σε πέρας την ανάπτυξη προγραμμάτων, βελτιώνει την παρουσίαση του προσωπικού και των μαθητών με το να τους κινητοποιεί και να τους καθοδηγεί προς την πραγματοποίηση των στόχων του σχολείου. Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι η εκπαιδευτική ηγεσία είναι αρκετά πολύπλοκη, ώστε να ομοιάζει με ένα κράμα χαρακτηριστικών. Ο διευθυντής είναι αυτός ο οποίος πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά όλα τα συστατικά, ώστε να μπορεί να τα συνδυάζει και έπειτα να τα εφαρμόσει στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Επομένως, ο διευθυντής έχει την ευθύνη και για την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών. Για να είναι όμως αποτελεσματικός, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πληθώρα γνωρισμάτων. Σχετικά με το θέμα αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο διευθυντής είναι ο ηγέτης του σχολείου που λειτουργεί ως ηγέτης μιας κοινωνικής ομάδας και συγχρόνως ως διορισμένος υπάλληλος των εκπαιδευτικών διοικητικών αρχών. Ο ηγέτης προσπαθεί και ενεργεί σύμφωνα με τις προσδοκίες της ομάδας που ηγείται, δηλαδή των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ενώ ως διορισμένος υπάλληλος προσπαθεί να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις προσδοκίες των ιεραρχικά ανωτέρων του στην εκπαιδευτική πυραμίδα. Επιπλέον προωθεί καινοτομίες, λύνει προβλήματα, επικοινωνεί με τους γονείς και την τοπική κοινωνία. Οι διευθυντές οφείλουν να δίνουν έμφαση στη βελτίωση των σχολείων, κυρίως μέσω της ποιότητας μάθησης όλων των μαθητών τους, να συμβάλλουν ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να εμπλακούν στη διαδικασία βελτίωσης του σχολείου, να προωθούν στο σχολείο την ιδέα ότι πρέπει οι παράγοντες του να αξιοποιούν τις ευκαιρίες για αλλαγές και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες εσωτερικές δομές και μια κουλτούρα που ενθαρρύνει τη συνεργασία και δυναμώνει ομάδες και άτομα. Προκύπτει επομένως η άποψη ότι ο διευθυντής δεν αποτελεί μόνο ένα απλό διεκπαιρεωτή των υποθέσεων της σχολικής μονάδας. Το πρότυπο αυτό πρέπει να αλλάξει και να αντικατασταθεί από το πρότυπο του διευθυντή εμψυχωτή, ηγέτη, που παίρνει πρωτοβουλίες, χαρακτηρίζεται από ευελιξία και καινοτομία και διαμορφώνει εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική. Οφείλει επομένως ο ηγέτης να μεταβάλει τα σχολεία σε χώρους όπου οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά δεσμεύονται με δραστηριότητες που τα βοηθούν να γίνουν επιτυχημένοι και να μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συναντούν. Επιπλέον, ένας καλός ηγέτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη θέματα όπως ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα, η ηθική και οι αποτελεσματικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διοίκηση. Μία τέτοιου είδους ηγεσία βασίζεται σε γνώσεις, αξίες και δεξιότητες. Συμπερασματικά, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο ρόλος του ηγέτη σε ένα σχολείο είναι καθοριστικός στην πορεία του προς την επιτυχία και την σχολική αποτελεσματικότητα, καθώς επίσης και το ότι ένας από τους παράγοντες που χαρακτηρίζει τη σχολική αποτελεσματικότητα είναι το ερώτημα εάν αυτό διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Τα τελευταία χρόνια
έχει επηρεάσει έντονα την καθημερινότητά μας λόγω της πανδημίας του COVID-19. Αυτό το παγκόσμιο, ανά το παγκόσμιο, επιβάλλονται αυστηρά περιοριστικά μέτρα προκειμένου να ελεγχθεί η εξάπλωση της συγκεκριμένης ασθένειας. Το γεγονός ότι έχει επηρεάσει πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και συνεπώς τα σχολεία, τα οποία καλούνται να αναδομήσουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί μια διαδικασία ευμετάβλητη, αφού προσαρμόζεται και οφείλει άλλωστε να προσαρμόζεται στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δεδομένα. Ο διευθυντής σε αυτή την περίπτωση καλείται να δράσει εξ αποστάσεως, γρήγορα, ορθά, στοχευμένα και αποτελεσματικά. Όπως είναι όμως αναμενόμενο, έρχεται αντιμέτωπος με σωρία πρωτόγνωρων προβλημάτων, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα και εξ αποστάσεως. Ανάμεσα στα εντονότερα προβλήματα, τα οποία καλείται ο διευθυντής να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καταγράφονται από τους ερευνητές η απουσία διαπροσωπικών σχέσεων με την παραδοσιακή τους μορφή, το πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς, τη διεύθυνση του σχολείου και γενικότερα ανάμεσα στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Η πανδημία έχει εντείνει επομένως τα συναισθήματα περιθωριοποίησης που μπορεί να βιώνουν κάποιοι μαθητές. Παράλληλα, ο ρόλος του διευθυντή έχει γίνει κυρίως γραφειοκρατικός, αφού χάνεται ανάμεσα σε εγκυκλίους, υγειονομικά πρωτόκολλα και κανονισμούς. Δυστυχώς όμως, καλείται να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά χωρίς καμία καθοδήγηση αναφορικά με τον ρόλο του. Πρόσφατες έρευνες προτείνουν την επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεως, όπως η περίπτωση της πανδημίας του COVID-19, αλλά και θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας που σχετίζεται με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Βέβαια, κατά τη διάρκεια του lockdown, δεν θα μπορούσαμε να παραμερίσουμε τις βασικές δεξιότητες της εκπαιδευτικής ηγεσίας, το ξεκάθαρο όραμα του ηγέτη και την επαγγελματική ανάπτυξη. Η προσπάθεια ενός σχολείου να παρέχει συμπεριληπτική εκπαίδευση θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω εάν ο διευθυντής του σχολείου χρησιμοποιούσε τη συναισθηματική νοημοσύνη ως βασικό μοχλό. Με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη αναφερόμαστε σε ένα συνδυασμό κοινωνικών, συναισθηματικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων προσαρμογής και χαρακτηριστικών προσωπικότητας. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την καθοδήγηση ενός επιτυχημένου ηγέτη, καθώς περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, κοινωνική ευαισθητοποίηση και διαχείριση σχέσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό ενός επιτυχημένου ηγέτη είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή η ικανότητα άσκησης, αυτορύθμισης και κατανόησης των συναισθημάτων άλλων ανθρώπων, χρησιμοποιώντας την ενσυναίσθηση ως μέσο αποτελεσματικής διαχείρισης. Ένας διευθυντής με συναισθηματική νοημοσύνη δύναται να επηρεάσει θετικά την κουλτούρα ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές μπορούν να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικότερα τους παιδαγωγικούς στόχους όταν ο διευθυντής του σχολείου τους εμπνέει με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Το βασικό θέμα που μας έχει απασχολήσει κατά τη διάρκεια της εν λόγω έρευνας υπήρξε η διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο διευθυντής ενός σχολείου σε περίοδο lockdown και συνεπώς αναγκαστικής εξαποστάσεως διδασκαλίας. Την έρευνα έχουν καθοδηγήσει τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί λόγω της αναγκαστικής εξαποστάσεως διδασκαλίας? Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει ο διευθυντής λόγω της αναγκαστικής εξαποστάσεως διδασκαλίας? Πώς μπορεί ο διευθυντής ενός σχολείου να επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της αναγκαστικής εξαποστάσεως διδασκαλίας? Η έρευνα διεξήχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021, βασίστηκε στην ποιοτική μεθοδολογία. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η δομημένη συνέντευξη, η συμμετοχική παρατήρηση και οι ομάδες εστίασης. Έχει πραγματοποιηθεί στις 4 επαρχίες της Κύπρου, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και Λευκοσία, και συμμετείχαν συνολικά 93 άτομα.
Μέσα από την ανάλυση των ομάδων εστίασης, προέκυψε ότι τα προβλήματα κατά τη διάρκεια του lockdown ήταν τα ακόλουθα. Η αύξηση των εργασιών γραφειοκρατικού χαρακτήρα, οι οποίες επιδεινώνουν το ήδη καταθλιπτικό κλίμα, το πρόβλημα διαχείρισης του διδακτικού χρόνου λόγω των τεχνικών προβλημάτων, αφού οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τα προγράμματα και τις περιφερειακές συσκευές, η έλλειψη συγκέντρωσης, τα προβλήματα στον κοινωνικό-ψυχολογικό τομέα και η κοινωνική αποστασιοποίηση. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε μια παρατήρηση εξ αποστάσεως συνεδρίασης καθηγητικού συλλόγου. Εδώ συμπεραίνουμε ότι κάποιοι συμμετέχοντες μπορεί να μην είναι πρόθυμοι να έχουν ενεργό δράση στη συνεδρίαση, κάποιοι άλλοι δηλώνουν ότι η διαζώση συνεδρίαση είναι πιο αποδοτική και διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στο Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή. Ο Διευθυντής έχει μετατραπεί σε ένα γραφειοκράτη που χάνεται ανάμεσα σε εντολές, εγκυκλίους και υγειονομικά πρωτόκολλα. Περνάμε τώρα στις προτάσεις των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Έχουν λοιπόν προτείνει να γίνεται το μάθημα πιο διαδραστικό, να υπάρχει εντονότερη συνεργασία σχολικής κοινότητας με την παρόντρεση του Διευθυντή. Ο Διευθυντής οφείλει να διοργανώνει σεμινάρια για τη χρήση των ηλεκτρονικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για την εξαποστάσεω διδασκαλία και σε περίοδους κρίσης πρέπει να υπάρχει μερική τουλάχιστον αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, παρέχοντας στο Διευθυντή περισσότερες δικαιοδοσίες. Επιπλέον, προτείνουν την επιστράτευση της συναισθηματικής νοημοσύνης, ώστε να έχει ο Διευθυντής τη δυνατότητα να κατανοήσει τα συναισθήματα όλων. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι ο Διευθυντής έχει μετατραπεί σε ένα γραφειοκράτη που χάνεται ανάμεσα σε εντολές, εγκυκλίους και υγειονομικά πρωτόκολλα. Συνεπώς, σε περίοδο lockdown δεν συμπεριφέρεται ως ηγέτης με όραμα το οποίο συναποφασίζει με το Σύλλογο Διδασκόντων, αλλά ως διοικητής του σχολείου και εντολοδόχος του Υπουργείου Παιδείας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.